Μας έσωσε το διάβασμα με τον Αλέξανδρο. Δεν το συζητώ, αλλιώς εγώ ούτε τα μισά δεν θα θυμόμουν. Γιατί, εγώ τι νομίζεις ότι θα έκανα? Ευτυχώς που επέμενε να πάμε σπίτι του. Μα αφού το ξέρουμε ότι στην ιστορία είναι φοβερός, γιατί δεν το προτείναμε πρώτοι εμείς? Έλαντε! Εγώ να σου πω, το φανταζόμουν πιο εύκολο το διαγώνισμα. Γι' αυτό δεν αγχώθηκα. Αλλά μόλις είδα τις ερωτήσεις... Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ νομίζω πως ήταν αρκετά δύσκολο. Αλλά ευτυχώς, όλα όσα είχε μέσα τα είχαμε κάνει με τον Αλέξανδρο. Ακριβώς. Σου λέω, αυτός μας έσωσε. Να δεις που όταν μεγαλώσει θα γίνει ιστορικός. Σωστά. Θα μπορούσε. Του ταιριάζει πάρα πολύ. Μα όταν μας διηγείται κάτι από το βιβλίο, δεν το διαβάζει απλώς. Το ζει. Ναι, γι' αυτό και εμένα μου αρέσει να τον ακούω. Αλλιώς μόνη μου βαριέμαι να διαβάζω τόσες σελίδες. Μη το συζητάς. Και αυτή τη φορά είχαμε πολλά κεφάλαια για διάβασμα. Α, για πες μου, εσένα ποια ερώτηση σε δυσκόλεψε περισσότερο? Κάτσε να σκεφτώ. Νομίζω εκείνη με το Πελοποννησιακό πόλεμο. Αλλά θυμήθηκα πολύ γρήγορα ότι ο Αλέξανδρος σε εκείνο το κεφάλαιο είχε σηκωθεί όρθιος την ώρα που μας έλεγε ποιος νίκησε. Και κάπως έτσι θυμήθηκα και την απάντηση. Ναι, και εμένα ακριβώς το ίδιο σκηνικό μου ήρθε στο μυαλό. Μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Τι ιδέα? Να, τι θα έλεγες να κάνουμε στον Αλέξανδρο ένα δώρο έκπληξη για να τον ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά του? Αχ, μπράβο, καλά το σκέφτηκες. Θα είναι πολύ ωραίο. Άρα πρέπει να σκεφτούμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Ναι, και δεν έχω ιδέα τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Έλα, αν κάτσουμε λίγο να το σκεφτούμε, κάτι θα μας έρθει στο κεφάλι. Απλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μη καταλάβει κάτι ο Αλέξανδρος. Θέλουμε να το κάνουμε έκπληξη. Αυτό εννοείται, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ωραία, τότε ξεκίνα να σκέφτεσαι για το τι θα είναι το δώρο. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο διάλειμμα. Σύμφωνοι. Καλά, πού ήσουν σχαμένος όλο το διάλειμμα? Γιατί δεν μίλες για μπάλα? Ήμουν πίσω με την Ισμήνη και μιλούσαμε. Με την Ισμήνη? Και τι λέγατε δηλαδή? Για το τεστ της ιστορίας και... Και? Διάφορα, άστα τώρα, δεν έχει σημασία. Εσείς παίξατε, με ποιους ήσουν? Τρίτη Τετάρτη παίξαμε, όχι μεταξύ μας, γι' αυτό σου λέω έχασες. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Και όλα αυτά επειδή μιλούσες με την Ισμήνη. Πού να το ξέρω κι εγώ όμως ότι θα παίξετε με την Τετάρτη? Εσύ το είπες. Δεν το κάνουμε και κάθε μέρα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Αλήθεια, ποιος νίκησε? Κάτσε, δεν έχει νικήσει κανείς ακόμη. Έχουμε και το δεύτερο ημίχρονο στο επόμενο διάλειμμα. Αν είναι, θα πούμε στα παιδιά να μπεις κι εσύ και ας μιλήσουμε την αρχή. Στο επόμενο διάλειμμα, Κάτσε, θα τους το πω τώρα κιόλας. Αλέξανδρε, άστο καλύτερα, δεν πειράζει. Αν είναι την επόμενη φορά, τώρα έχετε κάνει και το σχηματισμό. Σιγά το σχηματισμό που δεν μπορεί να αλλάξει. Μην το σκέφτεσαι, σου λέω, τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Αχ, βρε Αλέξανδρε, σου λέω, άστο καλύτερα. Εξάλλου, έχω υποσχεθεί στην Ισμήνη ότι θα κάνουμε κάτι μαζί στο επόμενο διάλειμμα. Δεν γίνεται να μην πάω. Άντε πάλι τα ίδια, πάλι η Ισμήνη. Μα εδώ σου μιλάω για αγώνα Τρίτης Τετάρτης. Και εσύ μου λες για την Ισμήνη. Μα τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που δεν μπορεί να περιμένει? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί? Γιατί έτσι, το έχω υποσχεθεί στην Ισμήνη. Εσύ δεν με τρελάνεις σήμερα. Από πότε κάνεις περισσότερη παρέα με την Ισμήνη παρά με μένα? Μα τι λες, καμία σχέση. Αχ, έρχεται η κυρία. Απόστολε, τι έγινε? Τι λέγατε με τον Αλέξανδρο πριν μπει η κυρία στη τάξη? Δεν νομίζω να σου ξέφυγε τίποτε. Άσε, πού να στα λέω. Ο Αλέξανδρος ήθελε να του πω ντε και καλά τι συζητούσαμε και γιατί έπρεπε να ξανασυναντηθούμε σε αυτό το διάλειμμα. Αλλά να φανταστώ, δεν του έκανες τη χάρη, τα μπάλωσες κάπως σωστά? Ας πούμε. Τι ας πούμε, μη μου πεις ότι κατάλαβε κάτι. Όχι, μην ανησυχείς. Απλά μπορεί να θύμωσε λιγάκι. Καλά, αν είναι μόνο αυτό δεν πειράζει. Θα το περάσει μόλις πάρει το δώρο. Ναι, αρκεί βέβαια να βρούμε τι θα είναι αυτό το δώρο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κάτι σκέφτηκα. Αχ, μπράβο, γιατί αν περίμενες από μένα θα περίμενες πολύ. Για πες τι σκέφτηκες.
Τι θα έλεγες για... Ωου, φοβερή ιδέα! Μπράβο, Πρεσμίνη! Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το μόνο που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς θα το του δώσουμε. Αχ, ναι, γι' αυτό. Ας πει ο καθένας τι έχει να προτείνει και αποφασίζουμε. Εντάξει, λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν το εξής. Μα τι να λένε τόση ώρα εκείνη εκεί πέρα. Α, Φιλοθέη, έλα λίγο. Τι? Να σου πω, ξέρεις τι τρέχει με αυτούς τους δύο. Από το πρωί όλο κάτι συζητάνε και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Γιατί δεν τους ρωτάς? Ρώτησα τον Απόστολο. Και τι σου είπε? Τίποτε. Ή μάλλον δεν μπορεί να μου πει. Γιατί? Έλαντε. Το υποσχέθηκε στην Εσμήνη, λέει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι σημαίνει το υποσχέθηκε? Γίνεται να έχεις μυστικά από το καλύτερό σου φίλο? Ναι, αλλά έδωσε το λόγο του. Δεν μπορεί να τον πάρει πίσω. Ναι, αλλά τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που συμβαίνει? Και εμένα δεν μπορούν να μου πούνε. Πού θες να ξέρω εγώ, βρε Αλέξανδρε. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα η Σμήνη και να το εμπιστεύει στον Απόστολο. Μη θες να τα μαθαίνεις όλα, αφού δεν σου λένε, δεν σου λένε και τέλος. Μα δεν μου φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα η Σμήνη. Και πώς μου λες να μην με νοιάζει? Εδώ μιλάμε για το καλύτερό μου φίλο. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μάθεις κάτι από την Σμήνη για να μου το πεις. Α, δεν ξέρω, Αλέξανδρε, δεν είναι σωστό. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι, θα δω. Καλά, αλλά αν τελικά μάθεις κάτι, να μου πεις, οκ? Καλά. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό πως κάτι σκαρώνουν αυτοί οι δύο. Αλλά τι να είναι αυτό? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Λες τα αποφάσισα να γίνουν κολλητοί και μένα με βάλουν στην άκρη? Κοίτα να δεις που αυτό θα είναι. Γι' αυτό και όλες αυτές τις συζητήσεις τελευταία. Άσε που ο Απόστολος μέχρι και την μπάλα θυσίασε για την Εσμήνη. Τα πράγματα μάλλον είναι πολύ σοβαρά. Χάνε το φίλο μου! Α, όχι, δεν θα περάσει έτσι αυτό. Πόπο, πολύ αποφασισμένο σε ακούω. Τι δεν θα περάσει έτσι? Αχ, για δεν σε είδα. Ναι, το κατάλαβα, αφού είσαι απορροφημένος στη σκέψη σου. Μην τα συζητάς. Έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μη μου πεις. Και ποιο είναι αυτό δηλαδή? Να, ο Απόστολος δεν θέλει πια να είμαστε φίλοι. Ορίστε, άκουσα καλά, ο Απόστολος είπες? Ναι, μια χαρά άκουσες. Μη χειρότερα. Πώς προέκυψε πάλι αυτό? Εγώ, όπως ξέρω, δεν χάνει ευκαιρία να παίζει μαζί σου. Και εσύ τώρα μου λες ότι άλλαξε γνώμη? Ακριβώς. Κάτσε, βρε παιδάκι μου. Πώς έγινε αυτό, έτσι ξαφνικά? Μήπως μαλώσατε? Όχι, τίποτα τέτοιο. Απλά αποφάσισα ξαφνικά να κάνει παρέα με την Εσμήνη στα διαλύματα και όχι με μένα. Με την Εσμήνη? Καλά και δεν το ρώτησες τι συνέβη. Για ποιο λόγο δεν θέλει να είστε φίλοι? Όχι, αφού δεν μου είπε ξεκάθαρα πως δεν θέλει. Μόνος μου το κατάλαβα. Από πού? Μα σου είπα, αφού στο διάλειμμα προτίμησε να κάτσει με την Εσμήνη αντί να παίξει μπάλα μαζί μας. Καλά, αυτό είναι όλο. Αμάρε, Αλέξανδρα, και εγώ ανησύχησα. Μπορεί απλά το παιδί να μην είχε όρεξη να παίξει ποδόσφαιρο σήμερα. Εσύ αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Α, ναι! Τότε δεν ήταν μόνο αυτό. Γιατί όταν το ρώτησα τι συζητούσαν οι δυο τους, μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει? Γιατί απλά μπορεί να έχουν ένα μυστικό που δεν θέλει να το μάθει κανείς. Α, μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι. Τι μυστικό μπορεί να έχουν ο Απόστολος και η Σμήνη? Αφού δεν κάνουν παρέα, μέχρι τώρα δηλαδή. Και αν είχε κάτι ο Απόστολος, γιατί να το πει στην Εσμήνη και όχι σε μένα? Άρα δεν με θεωρεί φίλο του. Καταρχάς το θέμα μπορεί να αφορά την Εσμήνη και όχι τον Απόστολο. Αλλά ακόμη και έτσι να μην είναι, δεν σημαίνει ότι ο Απόστολος δεν θέλει να είστε φίλοι. Απλά για να μην στο λένε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι, αλλά ποιος θα σκάσω? Έλα τώρα, μην είσαι περίεργος, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Μα τι λες, εδώ μιλάμε για το φίλο μου. Ακριβώς. Ο οποίος επέλεξε να μη στο πει. Άρα δεν πρέπει να τον πιέζεις, αλλά να το σεβαστείς. Ναι, αλλά το σκέφτομαι συνέχεια. Δεν θα ησυχάσω αν κάποιος δεν μου πει τι συνέβη τελικά. Αυτό είναι που λέμε η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Ορίστε. Τι δεν το έχεις ακούσει? Είναι μια φράση που λέμε όταν θέλουμε να δείξουμε σε κάποιον πόσο κακό είναι το να είσαι περίεργος. Αλλά εγώ σου έχω και ολόκληρη ιστορία για αυτό το θέμα. Θες να την ακούσεις? Αφού ξέρεις ότι δεν λέω ποτέ όχι στις ιστορίες, γιατί ρωτάς τότε?
Έλατε, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ξεκινάω αμέσως. Το περιστατικό που θα σου πω είναι αληθινό και βρίσκεται στην Παλάδια Θήκη. Αφορά τον Λότ και την οικογένειά του. Ο ίδιος του ήταν ενάρετος άνθρωπος και πολύ θεοσεβούμενος. Θείος του ήταν ο Απροπάτορας Αβραάμ, κοντά στον οποίο ο Λότ έζησε αρκετά χρόνια. Κάποια στιγμή ωστόσο ήρθε η ώρα να χωρίσουν τους δρόμους τους, γιατί ο Λότ με την οικογένειά του και όλη του την περιουσία μετακόμισε σε μια κοντινή πόλη, την πόλη των Σοδόμων. Εκεί πέρα βλέπει σύλπιζε να βρει μεγάλα λιβάδια για τα κοπάδια του και μεγάλες εκτάσεις για να τις καλλιεργήσει. Όμως, πριν κάνει αυτή τη μετακίνηση, δεν σκέφτηκε να μάθει τι άνθρωποι ζούσαν σε εκείνη την περιοχή. Να τους γνωρίσει δηλαδή. Έτσι, απογοητεύτηκε πάρα πολύ όταν γνώρισε τον κακό τους χαρακτήρα και την αμαρτωλή του ζωή. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το πώς ζούσε ο Λότ και η οικογένειά του. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η καλοπέρασή τους και η αμαρτωλή ζωή. Έτσι, κάποια μέρα, Αλέξανδρε, ο Θεός αποφάσισε να τους τιμωρήσει για αυτή τη συμπεριφορά. Και τους κατοίκους των Σοδόμων και τους κατοίκους των Γομόρων που ήταν μια πόλη δίπλα. Και ξέρεις τι διάλεξε για να το κάνει? Για πες! Να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να τους κάψει. Αλλά πριν το κάνει αυτό, έστειλε αγγέλους να προειδοποιήσουν τον Λότ να φύγει από αυτή την περιοχή. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σωθεί. Όμως να, του έδωσε μια εντολή. Του είπε λοιπόν το εξής: όταν θα φεύγετε, κανένας από εσάς δεν θα γυρίσει να κοιτάξει πίσω του το τι θα συμβεί, γιατί αλλιώς θα πεθάνετε. Έτσι και έγινε που λες, Αλέξανδρε. Ο Λότ υπάκουσε στην εντολή του Θεού και αμέσως ετοιμάστηκαν αυτός και η οικογένειά του να φύγουνε. Όταν λοιπόν έφτασαν σε κάποιο ικανοποιητικό σημείο και δεν κινδύνευαν πλέον, ο Θεός τήρησε αυτό που είχε πει. Έριξε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τις δύο αυτές πόλεις. Κανένας δεν γύρισε πίσω να κοιτάξει όπως είχε υποσχεθεί ο Λότ, εκτός από τη γυναίκα του, η οποία όταν άκουγε τον πανικό που γινόταν από πίσω, έκανε την κίνηση να γυρίσει να δει τι συμβαίνει. Αμέσως όμως έμεινε στήλη άλατος. Έγινε αλάτι δηλαδή. Και φυσικά έχασε τη ζωή της. Μα καλά, γιατί το έκανε αυτό? Δεν ήξερε τι είχε πει ο Θεός? Ναι, το ήξερε, φυσικά. Ε, τότε? Μα πολύ απλά, πάνω από την εντολή του Θεού και πάνω από το φόβο που είχε, έβαλε την περιέργειά της. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να συγκρατηθεί. Περιέργεια, ε. Ναι, περιέργεια. Ήθελε να μάθει οπωσδήποτε τι θα συμβεί. Θα έσκαγε αν δεν το μάθαινε, όπως λες και εσύ. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος. Όχι και θάνατος επειδή κάποιος είναι περίεργος, είπαμε. Ε, καλά. Αυτό δεν γίνεται με όλους τους περίεργους. Αλλιώς δεν θα είχε μείνει κανένας ζωντανός πάνω σε αυτή τη γη. Έγινε μόνο μία φορά και αυτό για να μας διδάξει πόσο κακό είναι το να είμαστε περίεργοι. Χωρίς λόγο. Τι εννοείς χωρίς λόγο? Να, πολύ απλά. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Είτε γιατί δεν μας ενδιαφέρουν, είτε γιατί μπορεί και να μας βλάψουν εν τέλει. Για σκέψου λιγάκι, να γνωρίζαμε κάθε τι που συνέβαινε στον κόσμο μας, τους πολέμους, τις δυστυχίες, τα ατυχήματα. Να τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο μελαγχολική. Δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε τόση θλίψη. Όντως, ακούγεται τραγικό. Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε όλα. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε πότε πρέπει να είμαστε περίεργοι και πότε όχι. Γιατί υπάρχουν και φορές που είναι καλό να είμαστε περίεργοι. Φυσικά. Και ποιες είναι αυτές? Να, η καλή περιέργεια αφορά τη γνώση, την αναζήτηση, την εξερεύνηση,
Για παράδειγμα, αν οι επιστήμονες δεν ήταν περίεργοι και δεν τους ενδιέφερε το τι συνέβαινε στον κόσμο μας και πώς λειτουργεί αυτός, θα είχαμε εμείς τόσες γνώσεις σήμερα όσες έχουμε? Ή τα μικρά παιδιά, αν δεν είχαν την περιέργεια να καταλάβουν τι τους λένε οι γονείς τους, θα μάθαιναν ποτέ να μιλάνε? Όχι. Ακριβώς. Γι' αυτό όταν η περιέργεια μας βοηθάει να αποκτούμε γνώσεις και να γινόμαστε καλύτεροι, τότε ναι, είναι καλή και ωφέλιμη. Όμως θέλει πολύ προσοχή για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε πρέπει να έχουμε περιέργεια και πότε όχι. Γι' αυτό, αν καμιά φορά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, καλό είναι να ρωτάμε και το πνευματικό μας. Τώρα καταλαβαίνω τη διαφορά και μάλλον σήμερα δεν θα πρέπει να ήμουν τόσο περίεργος. Αυτά τα παιδιά δεν ήθελαν να μου μιλήσουν, δεν θα με αφορούσε αυτά που έλεγαν. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο, αλλά από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να μην ανακατεύομαι σε όλα. Μπράβο, Αλέξανδρε. Αυτό έχει σημασία. Να προσπαθούμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις? Γεια σας, παιδιά. Τι κάνεις εδώ? Σε έχουμε μια έκπληξη. Να, αποφασίσαμε εγώ με τον Απόστολο να σου κάνουμε ένα δώρο, γιατί χάρη στη βοήθειά σου την ιστορία, τα πήγαμε πολύ καλά στο τεστ. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι για σένα. Μη μου πείτε, γι' αυτό δεν θέλετε να μάθω τι συζητούσατε στο διάλειμμα. Λέγατε για το δώρο μου. Αχ, δεν το πιστεύω. Κι εγώ που νόμιζα πως... Τι νόμιζες? Άσε, τίποτα, η περιέργεια φταίει. Αλλά τώρα πήρα το μάθημά μου. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημερινό επεισόδιο, η Ισμήνη και ο Απόστολος αποφασίζουν να κάνουν ένα δώρο έκπληξη στον Αλέξανδρο για να τον ευχαριστήσουν για τη βοήθεια στην ιστορία. Στα διαλύματα, λοιπόν, συναντιούνται για να το οργανώσουν. Ο Αλέξανδρος, που τους παρατηρεί από μακριά να μιλούν, αρχίζει να αναρωτιέται τι γίνεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το μάθει. Με το μυαλό του κάνει διάφορα σενάρια, αλλά τελικά καταλήγει στο ότι μάλλον ο Απόστολος δεν θέλει να κάνει πια παρέα μαζί του. Όταν αργότερα η Ειρήνη καταλαβαίνει πως κάτι τον απασχολεί, το συζητάει μαζί του και εκείνος τους εξομολογείται πως έχει σκάζει από την περιέργεια να μάθει τι συμβαίνει με τους φίλους του. Η Ειρήνη, λοιπόν, βρίσκει την ευκαιρία να του αφηγηθεί την ιστορία του Λότ και της οικογένειάς του, ώστε να τον βοηθήσει να καταλάβει πως... Η περιέργεια μπορεί πολλές φορές να μας βλάψει ανεπανόρθωτα και γι' αυτό καλό είναι να την αποφεύγουμε. Σήμερα με τα παιδιά είπαμε να κάνουμε μία βόλτα που θα ήταν τόσο ευχάριστη όσο και ωφέλιμη. Έτσι, επισκεφτήκαμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Θυμάστε που είπαμε πως όταν η περιέργειά μας γίνεται η αφορμή να αποκτούμε γνώσεις, είναι καλή? Λοιπόν, τι καλύτερο από το να ποθούμε να μαθαίνουμε για το Χριστό και την Εκκλησία μας? Ας ξεναγηθούμε επομένως σε έναν ιερό ναό. Έχουμε τόσα να δούμε και να μάθουμε. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε παντού γύρω μας, μπαίνοντας στον κυρίως ναό, είναι οι πολλές και περίτεχνες τοιχογραφίες που τον στολίζουν. Οι απεικονίσεις τους έχουν διάφορα θέματα, όπως μορφές Αγίων, σκηνές από τη ζωή του Χριστού, παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη και άλλα.
Ο χώρος φωτίζεται από μεγάλους πολυελαίους, οι οποίοι, παρόλο που πλέον λειτουργούν με ρεύμα, μοιάζουν σαν μεγάλα κυροπήγια. Στη δεξιά πλευρά του ναού μπορεί κάποιος να δει και το δεσποτικό θρόνο, όπου ανεβαίνουν οι αρχιερείς κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Στο κέντρο φυσικά εικονίζεται ο Δεσπότης Χριστός. Στην απέναντι πλευρά και λίγο πιο πάνω από το έδαφος βρίσκεται ο Άμβωνας, στον οποίο ο διάκονος ανεβαίνει για να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Πίσω από την ωραία πύλη μπορεί κανείς να διακρίνει το Ιερό Βήμα και την Αγία Τράπεζα. Πάνω της συντελείται το μεγαλύτερο μυστήριο της πίστης μας, η μετατροπή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Στο τέμπλο του ναού, από τη δεξιά πλευρά, βρίσκονται πάντα ο Δεσπότης Χριστός και ο Τίμιος Πρόδρομος, ενώ από την αριστερή η Παναγία και δίπλα της ο Άγιος, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Στον τρούλο του ναού βλέπουμε τον Παντοκράτορα που μας ευλογεί από ψηλά. Το δάπεδο είναι γεμάτο με καρέκλες για τον κόσμο που συμμετέχει στις ακολουθίες και τα μυστήρια. Αλλά σε πολλούς ναούς μπορεί κάποιος να βρει και γυναικονίτη. Ένα δεύτερο πάτωμα δηλαδή που έχει επιπλέον καθίσματα. Τέλος, σε διάφορα μέρη του ναού υπάρχουν προσκυνητάρια, τα οποία συνήθως σχετίζονται με τους τιμόμενους Αγίους ή με κάποια θαυματουργή εικόνα. Λοιπόν, σειρά σας τώρα! Προσπαθήστε να βρείτε όλα αυτά που είδατε στο ναό της ενορίας σας.